Να μπούμε στα βαθιά νερά, μετά από την ανάρτηση που δεν σας κρύβω ότι ανατρίχιασα ακούγοντας τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος είναι κοντά μας, να περιγράφει ένα περιστατικό πρωτόγνωρο, σίγουρα για τα ελληνικά δεδομένα, ενός διευθυντή σχολείου στον Άλυμο, ο οποίος άφησε τα παιδιά χωρίς θέρμανση. Για μια εβδομάδα. Για μια ολόκληρη εβδομάδα και ο λόγος γιατί. Διότι ο ίδιος θεωρούσε προσβλητικό και απαξιωτικό να γυρίσει ο ίδιος στο διακόπτη. Γιατί να ασχολείται κιόλας με θέματα θέρμανσης. Αδιανόητο. Μάλιστα. Ψυχρολουσία ήταν, Δήμαρχε, αυτό το οποίο ακούσαμε. Θα θέλαμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες από εσάς. Στην καλημέρα μας. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Όχι μόνο ψυχρολουσία, αλλά πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια πρώτα απ' όλα για τα παιδιά. Να διαπιστώνουμε ότι έχουν μείνει μία εβδομάδα χωρίς θέρμανση. Πρέπει να σας πω ότι πήγα ο ίδιος στο κτίριο εχθές για να επιμεληθώ τα του φυσικού αερίου της θέρμανσης και να κάνω και τη δημοσιοποίηση. Έμεινα περίπου μισή ώρα φεύγοντας. Δεν είχατε πολύ πρόβλημα να βάλετε το διακόπτη. Λέω, φαντάζομαι. Κανένα πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ εύκολο και να σας πω, το έκανα και με πολύ αγάπη και χαρά για τα παιδιά, γιατί ήξερα ότι σήμερα θα είναι σε ένα ζεστό σχολείο. Και απορώ πραγματικά με ανθρώπους που είναι υποτίθεται εκπαιδευτικοί και έχουν ως επικεφαλής την ευθύνη μιας μεγάλης σχολικής μονάδας. Απορώ με την ψυχοσύνθεση και την οτροπία τους που απαξιούν και περιφρονούν και δεν ενδιαφέρονται να πάνε να πατήσουν το κουμπί. Εσείς πώς το μάθατε όμως, κύριε Κονδύλη, συγγνώμη, πώς το μάθατε αυτό το περιστατικό? Μας έστειλε το ίδιο το σχολείο, ο ίδιος ο διευθυντής, έγγραφο εχθές, που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει θέρμανση στο σχολείο και τα παιδιά κρυώνουν. Χοντρικά σας λέω, την περίληψη του γράφου. Α, το εύκολο. Αμέσως, επί τόπου, στείλαμε τεχνικό. Ο τεχνικός διεπίστωσε ότι ήταν εντάξει η εγκατάσταση, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Και του λέει, ξέρετε, είναι εντάξει, καταλαβαίνω και να το ανάβετε. Η απάντησή του, α, όχι, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά εγώ δεν είμαι υπάλληλος του Δήμου. Δεν ανοίγω εγώ τη θέρμανση. Τι λέτε, Δήμαρχε, τώρα, θα μας τρελάνετε. Και αφήνει τα παιδιά του σχολείου του να κρυώνουν. Γιατί δεν μπορεί να ανάψει ένα διακόπτη. Εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας κάποιες ώρες κάθε μέρα. Τα εμπιστευόμαστε πρώτα απ' όλα για να είναι ασφαλή από τη μία και από την άλλη για να μαθαίνουν πρώτα απ' όλα να έχουν τρόπους συμπεριφορά, να έχουν μια κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα. Έτσι, είναι βασικό πράγμα το να είναι κανείς σαν πολίτης υπεύθυνος. Εν συνέστηση, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Τι επιπτώσεις θα έχει όμως ο συγκεκριμένος διευθυντής? Θα έχει καμία επίπτωση? Καμία επίπτωση δεν θα έχει. Περιμένω να το δω από το Υπουργείο Παιδείας. Έχω και εγώ. Επειδή έχει κάνει και άλλα πράγματα ο συγκεκριμένος και έχουμε στείλει αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κανένα έμπρακτο αποτέλεσμα. Γι' αυτό σας το λέω, γιατί κάτι είναι και κατά της αξιολόγησης. Που να μια περίπτωση που πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Όχι, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Και εγώ θα έλεγα και γιατί να φοβάται κάποιος την αξιολόγηση. Ακριβώς. Αν είναι πολύ καλός στη δουλειά του, αν είναι εντάξει. Αυτό δεν θα φαίνεται και στην αξιολόγηση. Δεν μπορεί να είναι δημόσιος λειτουργός. Να ακούσουμε λίγο, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Είναι αδιανόητο. Το να μένει κάποιος στάσιμος, να μην εξελίσσεται, να μην έχει ευρύ τα ενδιαφέροντα. Ξέρετε πόσους υπέροχους εκπαιδευτικούς συναντώ με τους οποίους κάνουμε εξαιρετικές συμπράξεις. Παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες κάναμε μια εθελοντική δεντροφύτευση με τα παιδιά σε μια περιοχή του Δήμου μας. Και ήταν ένα πραγματικό μάθημα για τα παιδιά αυτό. Το να φυτέψουν, το να δουν πώς γίνεται η φύτευση, το να μιλήσουμε για τη φύση, βιωματικά, για το πράσινο. Ήταν και χαρά και βιωματικό μάθημα. Και άλλα πράγματα πολλά για τα εικαστικά που κάνουμε, για το περιβάλλον, για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και βλέπω εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν πολύ πέρα από την ανάγκη. Δηλαδή δεν κάνουν μόνο το βασικό τους καθήκον, την υποχρεωσή τους. Κάνουν δημιουργικά πράγματα με τα παιδιά και αφήνουν και το στίγμα τους στην ψυχή και στο μυαλό των παιδιών. Και βλέπουμε όμως και ανθρώπους, δυστυχώς, που λειτουργούν με τον τρόπο αυτό. Δεν μπορεί να είναι όλοι στο ίδιο καζάνι. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεχωρίσει ήρα από το στάδιο. Πάντως, Δήμαρχε, μπράβο σας. Το έχω ξαναπεί, μιας και είστε και παρόν. Είστε εξαιρετικά συμμετοχικός σε ό,τι αφορά στο Δήμο σας και σε ό,τι αφορά γενικότερα θέματα που απασχολείστε. Είστε κοντά στους ανθρώπους που το χρειάζονται. Και ένα παραπάνω μπράβο για το γεγονός ότι δεν διστάσατε να το δημοσιοποιήσετε, να το δημοσιεύσετε, όχι για να πάρει αυτή την έκταση που λέμε και να ασχοληθούμε, γιατί πραγματικά πρέπει να ασχολούμαστε με θέματα, τα οποία πολλές φορές καλύπτουμε ή βάζουμε κάτω από το χαλάκι, να μην στεναχωρηθεί κάποιος, να μην. Μιλάμε για προτεραιότητες αυτή τη στιγμή και μιλάμε για πράγματα πρωτόγνωρα, έτσι,
θέματα που και ως εκπαιδευτικός θυμάμαι... Μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Θέατρο του παραλόγου, αλλά πλέον... Να σας πω ένα ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα σας πω γιατί αποφάσισα να το δημοσιοποιήσω. Ναι. Διότι πρώτον, είχαν περάσει αρκετές μέρες, αρκετός καιρός, που είχαμε μία πολύ περίεργη και αντικανονική συμπεριφορά από τον συγκεκριμένο διευθυντή, που θεωρούμε ότι έθεσε κίνδυνο και την ομαλή λειτουργία του σχολείου και κάνει τη σοβαρότητα, αν θέλετε, που πρέπει να υπάρχει στην εκπαιδευτική κοινότητα. Με θέματα κορονοϊού, λέτε και πρωτόκολλα, εκεί αναφέρεστε όχι, σε τέτοια... Όχι, άσχετο, καμία σχέση, καμία σχέση, όχι, όχι. Αλλά θα σας πω και το εξής, ότι πλέον όταν κάποιος φτάνει να έχει στο κρύο για μια εβδομάδα τα παιδιά, επειδή απαξιεί να πατήσει ένα κουμπί να ανοίξει θέρμανση. Θεωρώ ότι έχουμε μπει πια στη σφαίρα και του επικίνδυνου. Ξέρετε, αυτό στον οποίο εμπιστεύεται ο γονιός το παιδί του, έχει ιδιαίτερη, σας το λέω και ως δικηγόρος, έχει ιδιαίτερη νομική ευθύνη απέναντι στο παιδί και στο γονέα για τις ώρες που έχει το παιδί στην ευθύνη του. Δημόσιος να το αφήνει και να τον καλύπτουν κάποιοι, εκτός να μην είναι σκληρό, αξιολόγηση. Είναι και επικίνδυνο. Μάλιστα. Τι να πω. Και επειδή το έχουν ερωτήσει αρκετοί συναδελφοί σας πώς προκύπτει ότι είπε κάτι τέτοιο κλπ. Ακούστε αν θέλετε, δεν το έχω δώσει δημοσιότητα, το δίνω τώρα σε εσάς, ακούστε το. Να. Τι μας έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος και μας έχει στείλει. Σας ενημερώνουμε ότι οι καθηγητές του σχολείου επιτελούν επιστημονικό διδακτικό έργο και γι' αυτό το σκοπό έχουν προσληφθεί όχι από τον Δήμο, αλλά από το Υπουργείο Παιδείας. Συνεπώς, οποιαδήποτε διαφοροποίηση των καθηκόντων τους από τη Σχολική Επιτροπή κρίνεται ως παράνομη και μειωτική και καταδεικνύει η αδυναμία, η άγνοια καθηκοντολογίου για την κάλυψη των αναγκών αυτών. That's... Δηλαδή, ο κύριος αυτός μας λέει ότι είναι παράνομο. Ότι προσβάλλεται κιόλας. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Το να αφήσει το σχολείο στο κρύο είναι νόμιμο. Είναι τρελό, είναι τρελό. Και για να κλείσουμε αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε για τις τόσες περιπτώσεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ημί, που ακόμα κι αν δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένα χωριά, γνωρίζω και προσωπικά σας το λέω, που κουβαλούσαμε μέχρι και αερόθερμα για να ζεστάνουμε τους μαθητές μας και μαζεύαμε ακόμα και για το κομμάτι της καθαριότητας που μπορεί κάποιοι να το θεωρούν απαξιωτικό και δεύτερο και υποδεέστερο ρόλο για να το κάνεις, που είναι τόσο σημαντικά και φλέγοντα θέματα αυτά. Μαζεύαμε και τα σκουπιδάκια γιατί ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε, είτε είναι αυτό το πλατό, το στούντιο, είτε είναι το γραφείο σας, είτε είναι το σπίτι μας, είτε είναι η σχολική αίθουσα, είναι το περιβάλλον μας. Και όπως συμπεριφερόμαστε εμείς στο περιβάλλον μας και εμείς δίνουμε το παράδειγμα στα παιδιά, είτε εκπαιδευτικοί είμαστε είτε απλοί άνθρωποι, είναι ο ρόλος και είναι το πώς θα διαμορφωθούν οι προσωπικότητες στο μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Δήμαρχε. Ο δάσκαλος για το παιδί είναι. Δεύτερος γονιός. Είναι... Ποιος το γονιό δεν τον ακούει. Ακριβώς. Ό,τι πει η δασκάλα και ό,τι βλέπει από το δάσκαλο και από τη δασκάλα. Αχ, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε, να πω μια τελευταία κουβέντα, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, βεβαίως. Εγώ περιμένω και από το Υπουργείο Παιδείας να μας πει εάν πρέπει τελικά οι εκπαιδευτικοί να ασχολούνται με τη θέρμανση ή αλλιώς εάν θα προσλάβουν καμιά δεκαριά χιλιάδες ανθρώπους γιατί τόσο περίπου τα σχολεία στη χώρα να στείλουν ανοιχοκλούς. Θα έρχομαι εγώ, κύριε Δήμαρχε, να σας λέω και μια καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.